Θα έλεγα ότι η απάντησή μου στο πρώτο σας ερώτημα είναι ότι η κριτική αυτή έχει απλά έχει βάση και είναι απολύτως σωστή. Θα ήθελα όμως να κάνω την εξής διάκριση. Η κριτική δεν πρέπει να εστιάσει στην αποτυχία του κυρίαρχου τμήμα, του κυρίαρχου σώματος οικονομικής επιστήμης, αυτό που ονομάζουμε εμείς συμβατική οικονομική σκέψη, mainstream economics, στην αποτυχία να προβλέψει με την ποσοτική διάσταση του όρου, να προβλέψει την κρίση που χτύπησε την παγκόσμια οικονομία του 2008. Γιατί στην οικονομική επιστήμη και γενικότερα στις οικονομικές επιστήμες δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα της απόλυτης πρόβλεψης του τι μπορεί να συμβεί. Το εργαστήριο σου είναι η ίδια πραγματική οικονομία. Εκείνο το οποίο πρέπει να... εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι στην αποτυχία της συμβατικής οικονομικής σκέψης να ενσωματώσει μέσα στην ανάλυση της διαδικασίες οι οποίες οδηγούν ή προβλέπουν την πιθανότητα να εκδηλωθεί μια τέτοια κρίση. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Μία από τις κυρίαρχες ιδέες της συμβατικής οικονομικής σκέψης είναι η ισορροπία της αγοράς. Μία δεύτερη, η οποία περικλεί και έντονα στοιχεία ιδεολογίας, πολιτικής φιλοσοφίας αλλά και οικονομικής πολιτικής, είναι η πίστη στην αυτορυθμιστική δυνατότητα της αγοράς. Αντιλαμβάνεται κάποιος λοιπόν ότι όταν ξεκινάει με την υπόθεση ότι η αγορά πρώτον μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση ισορροπίας και δεύτερον ότι έχει αυτορυθμιστική δυνατότητα, τότε η ανάλυση του αποκλεί κάθε δυνατότητα να υπάρχει όχι μια μόνιμη ανισορροπία στην αγορά, που θα ήταν ίσως στοιχείο μιας κάποιας κριτικής στο κυρίαρχο μοντέλο, αλλά να μην αναφερόμαστε και να μην χρησιμοποιούμε καθόλου την ίδια την ιδέα της ισορροπίας. Και στην οικονομική υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις, οι οποίες βλέπουν την οικονομία, το οικονομικό σύστημα, μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας. Τώρα, ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το κυρίαρχο σώμα, δηλαδή η συμβατική οικονομική σκέψη, παραγνωρίζει το ρόλο του χρήματος, αγνοεί τελείως, τουλάχιστον στο πιο hardcore κομμάτι της, το ρόλο του τραπεζικού συστήματος, το ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μπορείτε να αντιληφθείτε από αυτό που θα σας πω το εξής και τις συνέπειες, ότι εμείς μαθαίνουμε, για παράδειγμα, στην μακροοικονομική θεωρία 1, τους φοιτητές, τους μαθαίνουμε την αρχή της νομισματικής ουδετερότητας. Δηλαδή ότι το χρήμα είναι ουδέτερο στην οικονομία. Οι φοιτητές αυτοί ζουν όμως μέσα σε ένα πραγματικό οικονομικό περιβάλλον, όπου δίπλα τους ακούνε για την κρίση ρευστότητας που βρίσκεται αυτή στην χώρα, για την κρίση χρέους, για το ρόλο των κεντρικών τραπεζών, δηλαδή έννοιες που αναπτύσσονται γύρω από την πολύ υψηλή σημασία που έχει το χρήμα στην οικονομία. Και εμείς τους διδάσκουμε ότι το χρήμα είναι ουδέτερο. Να αναφέρω ότι ο Λούκας πήρε Νόμπελ στα οικονομικά με μια εργασία του που ο τίτλος του ήταν η ουδετερότητα του χρήματος. Έτσι, ή για παράδειγμα ο Πρέσκοτ πήρε στη δεκαετία του 80 πήρε Νόμπελ στα οικονομικά, υποστηρίζοντας την αρχή των πραγματικών οικονομικών κύκλων, και η ανάλυση του σεζόταν σε υποθέσεις ότι δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν τράπεζες, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι έννοιες οι οποίες καθημερινά προσδιορίζουν την οικονομική συμπεριφορά. Τώρα, επίσης, μια μεγάλη αποτυχία του συμβατικού τμήματος της οικονομικής θεωρίας έχει να κάνει με τις υποθέσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όταν ξεκινάμε από την υπόθεση του ορθολογικού καταναλωτή ή του ορθολογικού ατόμου, όταν συνεχίζουμε με τις υποθέσεις της τέλειας πληροφόρησης, της τέλειας γνώσης, υποθέσεις που ουσιαστικά χρησιμοποιούνται όχι για να ερμηνεύσουν τις πραγματικές οικονομίες και τις συμπεριφορές των συσσαγωγικά πραγματικών ανθρώπων που δρούν μέσα στις πραγματικές οικονομίες, αλλά περισσότερο υποθέσεις τις οποίες τις χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι της συμβατικής θεωρίας για να υποστηρίξουν την άλλη υπόθεσή τους της ισορροπίας αγοράς ή της αυτορυθμιστικής δυνατότητας αγοράς. Θα έλεγα λοιπόν ότι το μείζον πρόβλημα αυτής της οικονομικής επιστήμης είναι ότι κυριαρχείται από ένα μοντέλο σκέψης το οποίο στερείται ρεαλισμού, αδιαφορεί για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των πραγματικών οικονομιών και ενδιαφέρεται να δημιουργήσει τις υποθέσεις εκείνες οι οποίες ουσιαστικά
θα έρθουν να δικαιολογήσουν την πίστη αυτού του μοντέλου στην αυτορυθμιστική ικανότητα της αγοράς. Θα έλεγα λοιπόν ότι η οικονομική επιστήμη είναι πολύ ιδεολογικοποιημένη και πολύ λίγο ρεαλιστική. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι είναι τρία εκείνα τα οποία κατά την άποψή μου θα έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε η οικονομική επιστήμη να απαλλαγεί ή να περιορίσει την τεράστια ευθύνη που έχει στην δημιουργία αυτής της άθλιας οικονομικής πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί. Ποια είναι αυτά τα τρία πράγματα την άποψή μου? Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική αναδόμηση στα προγράμματα σπουδών. Και τι εννοώ αναδόμηση ή πώς την προσδιορίζω? Αναδόμηση με την έννοια θα πρέπει αυτοί που μελετούν τα οικονομικά, αυτοί που σπουδάζουν οικονομικά, να εκπαιδεύονται με βάση τις διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης. Και όχι στη βάση διαχωρισμών, όπως είναι για παράδειγμα η διάκριση ανάμεσα στη μίκρο και στη μάκρο, που είναι μία διάκριση που γίνεται στο εσωτερικό της συμβατικής οικονομικής σκέψης. Αν ρωτήσετε τον όποιο φοιτητή τι έχει μάθει στα οικονομικά, εγώ συναντώ αυτή τη στιγμή συμφοιτητές με το Πανεπιστήμιο και μου λένε ακόμα μίκρο και μάκρο κάνουν. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουν μάθει από το Πανεπιστήμιο, αυτό που τους έχει μείνει, είναι η διάκριση ανάμεσα στη μικροοικονομική και στη μακροοικονομική. Ποτέ δεν έφτασαν στην ουσία της διαφοράς, που η μίκρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μακροοικονομική της γενικής ισορροπίας, ενώ αυτό που μάθαν ως μάκρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα μικροοικονομικά της νεοκλασικής σύνθεσης. Που και οι δύο αυτές σχολές αποτελούν δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου σώματος της συμβατικής οικονομικής σκέψης. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη υπέρβαση, να αρχίσουμε να διδάσκουμε στους φοιτητές τις διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης, έτσι ώστε να τους δίνουμε όλο το πλούτο των ιδεών, για να μπορούν εκείνοι μετά να επιλέξουν ποια θεωρούν ότι έχει μεγαλύτερο βαθμό ρεαλισμού, ποια είναι εκείνη που τους δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα να ερμηνεύσουν την οικονομική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Το δεύτερο, που κατά την άποψή μου είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι στη διαδικασία της αναδόμησης των προγραμμάτων σπουδών που προτείνω, είναι ότι θα πρέπει να περιοριστεί η διδασκαλία της συμβατικής οικονομικής σκέψης. Θα πρέπει η συμβατική οικονομική σκέψη να διδάσκεται ως μέρος της ιστορίας των οικονομικών δεών, ως μέρος της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και όχι ως κυρίαρχο μοντέλο οικονομικής ανάλυσης, το οποίο μάλιστα έχει και εφαρμογές στην πραγματική, στις πραγματικές, στις ερμηνείες των πραγματικών οικονομιών. Και το τρίτο που πρέπει να συμβεί κατά την άποψή μου είναι ότι θα πρέπει τα οικονομικά επιτέλους να σπάσουν την εξάρτησή τους από τα μαθηματικά και να διδάσκονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Θα πρέπει δηλαδή τα οικονομικά, ο οικονομολόγος, να μαθαίνει ψυχολογία για να είναι σε θέση να δημιουργεί τις σωστές υποθέσεις γύρω από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τι κάνουμε τώρα εμείς? Όχι εμείς, όλοι, τέλος πάντων αυτό το κάνουν, είναι ξεκινάνε από την υπόθεση του ορθολογικού ατόμου και καταλήγουν εκεί που καταλήγουν. Συνήθως μέσω της χρήσης κάποιων μαθηματικών υποδειγμάτων. Τι μας λέει η ψυχολογία για την ανθρώπινη συμπεριφορά? Δεύτερον, κοινωνιολογία. Τρίτον, η πολιτική επιστήμη. Αν λοιπόν τα οικονομικά διδάσκονται σε υψηλή αλεξάρτηση με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες, νομίζω ότι θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν ή να βελτιώσουν τον βαθμό ρεαλισμού τους όσον αφορά την ερμηνεία της πραγματικής συμπεριφοράς των ανθρώπων και της συμπεριφοράς των πραγματικών οικονομιών. Θα μου πείτε πόσο αισιόδοξος είμαι ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτή η αναδόμηση των προγραμμάτων σπουδών. Δυστυχώς είμαι εξαιρετικά απαισιόδοξος. Και αυτό γιατί θα έλεγα οι 9 στους 10 οικονομολόγους, ακαδημαϊκούς και μη, θα έλεγα ότι έχουν μάθει να εκπαιδεύονται με βάση την συμβατική, έχουν εκπαιδευτεί μάλλον, με βάση την συμβατική οικονομική σκέψη. Εκείνο το οποίο μπορεί κάποιος εύκολα να καταλήξει είναι το συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να σκέφτονται ως συμβατικοί οικονομολόγοι έχουν απόλυτη άγνοια όλων των εναλλακτικών οικονομικών σχολών σκέψης. Συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο
να απεγκλωβιστούν από αυτό που έχουν εκπαιδευτεί. Είναι σαν και αυτό που λέγει ο Κέινς στην εισαγωγή της γενικής θεωρίας, ότι η γενική θεωρία είναι για αυτόν μια διαδικασία δραπέτευσης από τις ιδέες της νεοκλασικής σχολής με την οποία έχει εκπαιδευτεί.